Δυστυχώς είναι μια εφιαλτική πραγματικότητα ότι ο καραμαλισμός ως σχολή πολιτικής σκέψεως και δράσεως έθαψε κυριολεκτικά στο Κυπριακό, αλλά και προκάλεσε πολλά δεινά στην Ελλάδα και στα άλλα εθνικά θέματα. Πρότεινε πρώτος την διχοτόμηση της Κύπρου, τον διαμοιρασμό της, τον εδαφικό διαμοιρασμό της μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Πρότεινε πρώτος αυτή την δίθεν λύση στον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα, τον Ιξέλ. Και είναι μαρτυρημένο το γεγονός αυτό από πολλές πηγές. Ελληνικές, τουρκικές, αμερικανικές, αγγλικές. Με την εύνοια των ανακτόρων ο Καραμαλής ανέλαβε την Πρωθυπουργία. Άλλωστε τα απόρριτα έγγραφα του Foreign Office αλλά και δημοσιογραφικές μαρτυρίες όπως από τον Cyrus Sulzberger αποδεικνύουν ότι το παλάτι προσπαθούσε πάντα να κατασυγάσει τον αγώνα των Κυπρίων, να καταπείσει τον Μακάριο να μην είναι ανένδοτο στον αγώνα του, να βρούμε τις μέσες λύσεις, να λύσουμε το Κυπριακό στα πλαίσια, όπως ελέγεται, της πατροπαραδότου ελληνοβρετανικής φιλίας. Ποιας φιλίας? Αυτή που μας οδηγούσε στις αγχώνες του Χάρτινγκ, αυτή της φιλίας που μας τύχησε νεκρούς, αίματα, δάκρυα, υδρότες. Στις 9 Μαΐου 1956 απεικονίστηκαν οι δύο πρώτοι ήρωες της ΕΟΚΑ, ο Ανδρέας Δημητρίου και ο Μιχαήλ Καραολής. Χήμαρος ο αθηναϊκός λαός στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας για να πορευθεί προς την Αγγλική πρεσβεία, προς την πρεσβεία των δημείων της Κύπρου, των βασανιστών. Πόσοι θυμούνται ότι εκείνο το βράδυ από πειρά της ελληνικής αστυνομίας είχαμε 9 νεκρούς και 200 τραυματίες. Βάφηκαν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια από το αίμα του αθηναϊκού λαού που βγήκε να διαδηλώσει για τα αδέρφια του που απειχονίζονται. Και οι άλλοι απειχονίζονται και κάτω από τη θηλιά της Αχώνης τραγουδούσαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Δεν είχαν και δεν έχουν. Δεν είχαν ποτέ δικό τους κυπριακό εθνικό ύμνο. Για την Ένωση πολεμούσαν και με το «Σε γνωρίζω από την κόψη» πέθαιναν. Δεν είναι μύθος, δεν είναι εθνικισμός, είναι η πραγματικότητα. Υπήρχε ο ψυχικός δεσμός, αλλά για να περάσουν τα σχέδια της υποδουλώσεως της Κύπρου έπρεπε να σπάσει και ο δεσμός αυτός. Το αγωνιστικό φρόνημα, να υπάρξει κατασυκοφάνισης, διαβολή. Ενδιαφέρεται και εκεί θέλω. Γιατί και εκεί πια μας λένε μας καλαμαράδες και δεν μας εμπιστεύονται. Και εμείς λέμε δεν τους εμπιστευόμαστε γιατί τα θέλουν όλα από εμάς. Μια δημιουργία αντιμετώπιζε ένα τουρκικό τάγμα και είναι ακόμα ελεύθερες οι περιοχές εκείνες όπου πραγματικώς έδωθε ο αγώνας. Αν προδόθηκαν, βεβαίως και είχαν την πικρή γεύση της εγκαταλείψεως. Κοίταζαν τους ουρανούς και περίμεναν να τα φάντομ, έρχονται τα ελληνικά φάντομ. Γιατί τους λέγανε ψήθυροι ότι απογειώνονται από την Κρήτη τα φάντομ, θα έχετε κάλυψη. Αυτό εκείνο, τίποτε από αυτά. Απέναντι στην τουρκική αεροπορία, στο τουρκικό ναυτικό, στα τουρκικά τάγκ, στον Αττίλα 2, με ελάχιστα όπλα, χωρίς στρατιωτική διοίκηση, με μεμονωμένες συγκλονιστικές περιπτώσεις προσωπικής και ομαδικής ανδρείας κράτησαν ό,τι κράτησαν. Αδελφομένοι και θαμένοι και αγνοούμενοι, θαμένοι σε ομαδικούς τάφους με το πικρό παράπονο που είναι η μάνα Ελλάδα.